επίπεδος πολέμου βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί πανελλαδικά ενάντια στην αξιολόγηση με στάσεις εργασίας από σήμερα, σήμερα και αύριο οι στάσεις εργασίας, και με βέβαια 24ωρη απεργία όσους έχει εξαγγελθεί την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου. Και νομίζω ότι είσαστε, κύριε Μακράκη, καλημέρα σας από τον 984, εκπαιδευτική και από την πρωτοβάθμια και από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έτσι. Κύριε Μακράκη. Είναι την Τετάρτη 15 Φλεβάρη. Δεν σας άκουσα. Να σας πω κάτι. Σας λέω ναι. Καλημέρα. Δεν σας άκουσα ότι μου είπατε μέχρι να το τακτοποιήσουμε. Το ξαναπάμε από την αρχή. Ναι, ναι. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Μια χαρά. Ωραία. Καλημέρα στους ακροατές σας. Όπως είπατε και εσείς, την Τετάρτη 15 Φλεβάρη υπάρχει πανελλαδική πανεκπαιδευτική κινητοποίηση και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για ένα ζήτημα το οποίο αφορά την αξιολόγηση, την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, όπου μπαίνει εκβιαστικά από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, διότι λίγο διάστημα πριν τις εκλογές, με fast track διαδικασίες, προσπαθεί να υλοποιήσει με εκβιαστικό, όπως είπα, τρόπο την διαδικασία μονιμοποίησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Οι 25.000 δηλαδή νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, τους λέει με λίγα λόγια, με μία φράση, ότι αν δεν αξιολογηθείτε δεν θα μονιμοποιηθείτε. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δούλευαν πάρα πολλά χρόνια στην εκπαίδευση ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, με τυπικά προσόντα προκειμένου να έχουν μία καλή σειρά στον πίνακα διορισμών, και τώρα έρχεται μετά από τόσα χρόνια η κυρία Κεραμέως να τους πει σε μία fast track διαδικασία. Και γιατί λέμε σε μία fast track διαδικασία? Διότι ακόμα και κάποιος να συμφωνήσει με το περιεχόμενο αυτής της αξιολόγησης, στην οποία εμείς ως εκπαιδευτική κοινότητα έχουμε σοβαρές εστάσεις, διότι στοχεύει στην κατηγοροποίηση σχολείων εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά ας υποθέσουμε για χάρη συντομίας ότι συμφωνούμε με αυτό το περιεχόμενο. Γίνεται με τέτοιο τρόπο, με μια διαδικασία όπου κρίθηκαν σχολικοί σύμβουλοι για να κάνουν την αξιολόγηση χθες. Χθες έπιασαν δουλειά, με λίγα λόγια. Και τους καλεί το Υπουργείο σήμερα κατευθείαν να βρεθούν σε επικοινωνία με έναν εκπαιδευτικό νεοδιόριστο από την εκάστοτε σχολική μονάδα και να πάνε κατευθείαν να του κάνουν αξιολόγηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ακόμα και με το περιεχόμενο λοιπόν να συμφωνήσουμε, χάνεται πλήρως και η επιστημοσύνη και η παιδαγωγική διάσταση με την οποία λέει και επικαλείται το Υπουργείο Παιδείας. Διότι ένας σύμβουλος για να αξιολογήσει έναν εκπαιδευτικό ή γενικότερα να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα από μια τέτοια δικασία, θα πρέπει ο σύμβουλος εκπαίδευσης να γνωρίσει τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες που θα έχει υπό την υποπτία του, να γνωρίσει το εκπαιδευτικό προσωπικό, να ενημερωθεί για τις μορφωτικές και άλλου είδους παραμέτρους που αφορούν την εκάστοτε σχολική κοινότητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το μόνο που ενδιαφέρει εν τέλει την κυρία Κεραμέως είναι η επικοινωνία, είναι το φαίνεστε και όχι η ουσία των πραγμάτων και των προβλημάτων που υπάρχουν στο δημόσιο σχολείο, και πάλι χάνουμε την ουσία των πραγμάτων γύρω από το κομμάτι της δημόσιας εκπαίδευσης. Λέτε λοιπόν ότι προσελήφθησαν χθες οι σχολικοί σύμβουλοι, σήμερα καλούνται να κάνουν την αξιολόγηση, να μπουν στις τάξεις δηλαδή, να δουν πώς γίνεται το μάθημα από ένα νεοδιόριστο. Ακριβώς. Αυτή είναι σε πρώτο χρόνο. Δηλαδή η προτεραιοποίηση που έχει δώσει το Υπουργείο Παιδείας με την τροπολογία που ψήφισε πριν λίγες μέρες στη Βουλή, είναι να προηγηθούν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, και αργότερα αυτό αφορά προφανώς όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα δε πρέπει να τονίσουμε ότι και η Δασκαλική Ομοσπονδία και η ΟΛΜΕ έχουμε σαφή και συγκεκριμένη θέση για την αξιολόγηση σχολική μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου, δηλαδή έχουμε περιεχόμενο και θέση πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Διαφωνούμε με τη συγκεκριμένη, ξαναλέω, με τη συγκεκριμένη αξιολόγηση, διότι αυτό που προσπαθεί να εισάγει. Τι θέλετε να πείτε? Δεν λέμε όχι στην αξιολόγηση, αλλά με τον τρόπο που αυτή γίνεται και όπως το αποφασίζει, αυτό μου λέτε? Και με τον τρόπο, διότι είναι εκβιαστικό, πρόχειρο και εν τέλει χάνει την επιστημοσύνη του, αλλά διαφωνούμε και με συγκεκριμένη στόχευση που έχει σε ορισμένα σημεία στο περιεχόμενό του.
Και το πιο κρίσιμο από όλα είναι ότι αυτή η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και σε αυτό το ζήτημα, όπως και στα προηγούμενα, δεν ήρθε σε καμία διαδικασία θεσμικού διαλόγου, ανταλλαγής θέσεων προτάσεων, όχι μόνο με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους, αλλά και με την ίδια την διοικητική πυραμίδα της εκπαίδευσης. Ωραία. Κάντε το λίγο πιο απλό. Ναι στην αξιολόγηση, αλλά όχι έτσι. Δώστε μου τη δική σας την πρόταση για να την καταλάβουμε. Είναι έτσι όπως το είπατε. Ναι σε μια αξιολόγηση σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικού έργου, όμως κάτω από ένα πλαίσιο. Μα πέρυσι δεν δίνανε τα παιδιά πιλωτικά κάποιες εξετάσεις. Μαζί πάλι δεν τα κουβεντιάσαμε στο δημοτικό σχολείο για να δουν ποιες είναι οι γνώσεις τους. Γι' αυτό λέμε, γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι η στόχευση με τις ρυθμίσεις που έχει εισάγει η κυρία Κεραμέως όλο αυτό το διάστημα είναι η κατηγοροποίηση σχολείων μέσω της αξιολόγησης σχολικής μονάδας, των εκπαιδευτικών μέσω της ατομικής και μέσω αυτών των εξετάσεων της κατάταξης των ίδιων των μαθητών. Θεωρούμε ότι έχει λάθος προσανατολισμό η συγκεκριμένη αξιολόγηση και γι' αυτό εμείς διατυπώνουμε άλλου είδους θέσεις με ένα άλλο περιεχόμενο, με αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό και με τον τρόπο που το εισάγει το Υπουργείο Παιδείας και επιχειρεί να το επιβάλλει. Ωραία. Ξαναρωτώ, τι σημαίνει αξιολόγηση για εσάς, πώς αξιολογείται ένα σχολείο? Γενικότερα, στο διεθνές περιβάλλον, σε διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα υπάρχουν διαφορετικού είδους αξιολογήσεις. Υπάρχουν η αξιολόγηση που στοχεύει στην ποσοτικοποίηση, δηλαδή στην κατάταξη των σχολείων, όπως είναι το αγγλοσαξονικό μοντέλο και αυτό υιοθετεί η κυρία Κεραμέως. Υπάρχουν και άλλα συστήματα αξιολόγησης που κυρίως στόχο έχουν να αξιολογήσουν με ποιοτικά κριτήρια τα δεδομένα που συλλέγονται μέσα από την ανατροφοδότηση, μέσα από συγκεκριμένους άξονες και επιμέρους σχέδια δράσης που υπάρχουν σε κάθε σχολική μονάδα. Άρα, είναι πολιτική επιλογή λοιπόν της εκάστοτε κυβέρνησης, εκάστοτε Υπουργείου Παιδείας, ποιο προσανατολισμό θα ακολουθήσει. Και μία υποσημείωση, ότι και στο διεθνές περιβάλλον πλέον πάρα πολλά εκπαιδευτικά συστήματα που υιοθέτησαν αυτή την αξιολόγηση της κατηγοροποίησης σχολείων εκπαιδευτικών και μαθητών, όπως και στην Αμερική και στην Αγγλία, αλλά και σε άλλες χώρες, έχουν πλέον αναθεωρήσει, διότι το βασικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ότι υπήρξε έντονη γραφειοκρατία, έντονη διεκπαιρέωση, αρκετό άγχος και στρες στον εκπαιδευτικό για άλλου είδους ζητήματα που μετατόπισαν το ρόλο του από το σημαντικότερο ρόλο του, δηλαδή το να προσφέρει στους μαθητές το διδακτικό έργο, και τον όθησαν σε άλλου είδους διαδικασίες. Άρα όλα αυτά νομίζουμε ότι δεν τα έχει λάβει υπόψη η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και πηγαίνει σε πρακτικές οι οποίες είναι και παροχημένες και δεν προσφέρουν κάτι ουσιαστικό απτό στα πολλά προβλήματα που έχει το δημόσιο σχολείο. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι την Τετάρτη λοιπόν αυτή η 24ωρη παιδιακή κινητοποίηση. Είναι σωστό αυτό το οποίο είπα στην αρχή, για να μην μπερδέψω και να μην δώσω λάθος πληροφορία στον κόσμο, ότι υπάρχουν σήμερα και αύριο στάσεις εργασίας εκεί ενδεχόμενα που οι αξιολογητές θα μπουν μέσα για να αξιολογήσουν συναδέλφους σας? Ακριβώς. Η στάση εργασίας δεν ξεκινάει από τις 20 του μήνα και μετά και αφορά αυτή τη διαδικασία που είπατε κι εσείς, δηλαδή την προτροπή ο σχολικός σύμβουλος να έρθει στο σχολική κοινότητα για να αξιολογήσει. Σήμερα υπάρχει στάση εργασίας στην Αθήνα, διότι διεξάγεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε η ολομέλεια των Προέδρων της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, και 2 η ώρα είναι η πρώτη κινητοποίηση συμβολική στο Υπουργείο Παιδείας όλων των Προέδρων της χώρας και των Συλλόγων Εκπαιδευτικών της Αττικής. Τετάρτη δίνουμε εμείς ραντεβού στο Ηράκλειο εδώ τοπικά, 11 η ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου θα συμμετέχουν οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας του Νομού Ηρακλείου και του Νομού Λασιθίου και η ΕΛΜΕ Ηρακλείου.